Το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δημοσίευσε επίσημα βίντεο που δείχνει τη χρήση των Dragon Drone που πετούν χαμηλά και ρίχνουν λιωμένο μέταλλο, γνωστό ως θερμίτη, σε θέσεις που κατέχονται από τη Ρωσία. Αυτές οι επιθέσεις που καταγράφηκαν σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν κυριολεκτικά φωτιά να βρέχει από τον ουρανό, δίνοντας τα ουκρανικά drone στο παρατσούκλι δράκι Dragon Drones. Ο θερμίτης, ένα καυτό μείγμα σκόνης αλουμινίου και οξυδίου του σιδήρου, μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες έως και 2.500 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα το μείγμα μετάλλων που θα χρησιμοποιηθεί, ικανό να κάψει σχεδόν οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και οχημάτων. Όταν απελευθερώνεται από τα ουκρανικά drones, η διασπορά του θερμίτη είναι αρκετά μεγάλη και καταστροφική. Σε ανάρτηση στο Facebook, η 60η ξεχωριστή μηχανοποιημένη ταξιαρχία των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων τόνισε την καταστροφική ακρίβεια αυτών των όπλων δηλώνοντας: «Τα drones είναι τα φτερά της εκδίκησής μας που φέρνουν φωτιά κατευθείαν από τον ουρανό. Γίνονται πραγματική απειλή για τον εχθρό, καίγοντας τις θέσεις του με τέτοια ακρίβεια που κανένα άλλο όπλο δεν μπορεί να επιτύχει». Η χρήση του θερμίτη δεν αποτελεί μία νέα οπλική τεχνολογία, αν και η σύγχρονη ανάπτυξή του αποδεικνύεται σημαντική στη σύγκρουση της Ουκρανίας με τη Ρωσία. Ανακαλύφθηκε από έναν Γερμανό χημικό τη δεκαετία του 1890 και χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μη στρατιωτικές εφαρμογές, όπως η συγκόλληση σιδηροδρομικών γραμμών. Ωστόσο, η στρατιωτική χρησιμότητά του έγινε γρήγορα σαφής. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στον πόλεμο, πρώτα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η Γερμανία έριξε θερμίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, και κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι περισσότερες χώρες χρησιμοποίησαν βόμβες θερμίτη εκτενώς. Τα τελευταία βίντεο αποκαλύπτουν πόσο καταστροφικός παραμένει ο θερμίτης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με την τεχνολογία drone. Τα drones μπορούν να παρακάμψουν τα παραδοσιακά αμυντικά συστήματα και να εκτελέσουν εξαιρετικά στοχευμένα χτυπήματα. Οι ακραίες θερμοκρασίες και η δύναμη καύσης του θερμίτη αφήνουν λίγα περιθώρια προστασίας ή διαφυγής, καθιστώντας τον ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στο σύγχρονο πόλεμο. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, εγγραφή και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και στο site μας, nemesishd.gr.